Υπήρξε μια συνεργασία επί 4 ολόκληρα χρόνια σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Δύο κόμματα από διαφορετικούς χώρους βρεθήκαμε μαζί και καταφέραμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από τα μνημόνια. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Το θέμα της Μακεδονίας, του ονόματος για το οποίο παίζαν χιλιάδες νεκροί, δεν μου επιτρέπει να μην θεσιάσω την καρέκλα. Ευχαρίστησα τον Πρωθυπουργό για τη συνεργασία και του εξήγησα ότι για το θέμα το εθνικό δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούν από την κυβέρνηση. Πάμε απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δήλωση από τον Πρωθυπουργό. Εξέρχεται ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Μόνο ένα βήμα πιο μπροστά. Πολλά βήματα. Πολλά. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε. Επί 4 σχεδόν χρόνια είχα μια έντιμη και ειλικρινή συνεργασία με τον Πάνο Καμένο. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες και ήταν σε όλους γνωστές οι διαφορές ιδεολογικές με τον Πάνο Καμένο. Ωστόσο, τα 4 αυτά χρόνια πιστεύω ότι με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον συνεργαστήκαμε έντιμα και πετύχαμε, πιστεύω, πολλά και σημαντικά πράγματα. Καταφέραμε πάνω απ' όλα να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια. Την περιπέτεια των μνημονίων. Να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα, να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους και να ανοίξουμε τον δρόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Για όλα όσα πετύχαμε, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Καμένο για την αναντικατάστατη σημαντική συμβολή του σε όλη αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Ζήτησα από τον Πάνο Καμένο, όπως και από όλους, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Ευχαριστώ λοιπόν τον Πάνο Καμένο όχι μόνο για όλα όσα πετύχαμε μαζί αυτά τα χρόνια, αλλά και γιατί ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Σήμερα μου δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς επίσης και ότι θα ζητήσει το ίδιο να κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έκανα δεκτή την παραίτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως θα κάνω δεκτή και όποια άλλη παραίτηση τεθεί υπόψη μου. Έχω καταστήσει σαφές με τη θέση και τη στάση μου εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η βασική μου επιδίωξη μετά την έξοδο της χώρας από την μνημονιακή περιπέτεια είναι να αποκατασταθεί ο ρόλος και η θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα. Να ξανακερδίσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στα Βαλκάνια, να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα μέσα από τις συμμαχίες της αλλά και τη σταθερή πορεία της αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για μένα αυτός είναι ένας εθνικός στόχος. Έχω διαμηνήσει με απόλυτη σαφήνεια ότι μπροστά σε αυτόν τον εθνικό στόχο, ότι μπροστά στο προφανές εθνικό όφελος και στο εθνικό συμφέρον, δεν πρόκειται να κάνω πίσω, δεν πρόκειται να δηλιάσω, δεν πρόκειται να λογαριάσω ρίσκο και πολιτικό κόστος. Ο νέος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος θα ορκιστεί τις επόμενες μέρες, θα είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης.
Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα από τη μεριά μου, ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσω ούτε ένα λεπτό στον ευαίσθητο τομέα της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας για τη χώρα, τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την πορεία που έχουμε χαράξει. Είναι σαφές, όπως άλλωστε το ζήτησα, οι καθαρές κουβέντες και καθαρές αποφάσεις, όπως πορεύτηκα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα 4 χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του Πρωθυπουργού, έτσι θα πορευτώ και τώρα. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα, όπως όλοι γνωρίζετε, μου δίνει τη δυνατότητα να αφήσω ασαφές και αμφίσιμο το αν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, η οποία στηρίζει την προσπάθειά μου για την ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου. Το έργο δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές προκλήσεις. Έχουμε την αποκατάσταση πλήρως της κανονικότητας. Έχουμε την στήριξη της κοινωνίας. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε την ενίσχυση των αδύναμων δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν το ενίκιο τους για να έχουν στέγη. Έχουμε την διευκόλυνση όλων όσων έχουν μεγάλες οφειλές και βάρη, αλλά έχουν αρχίσει πια να έχουν την δυνατότητα να αποπληρώνουν χρήσιμα νομοθετήματα, κρίσιμες παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Έχουμε μπροστά μας όμως και μεγάλες θεσμικές τομές. Τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν έχει την πολυτέλεια η χώρα να χάσει άλλα 5 χρόνια και να συνεχίσει με αυτόν τον άθλιο νόμο περί ευθύνης υπουργών και με άλλες διατάξεις που είναι χρήσιμες και σημαντικές για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Έχουμε τη μεγάλη πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους. Έλεγα λοιπόν πριν ότι το Σύνταγμα μου δίνει τη δυνατότητα να αναζητώ ad hoc πλειοψηφίες σε όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτές τις πλειοψηφίες θα τις έβρισκα. Όμως, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν πορεύτηκα εκ του ασφαλούς. Πάντοτε είμαι αυτός ο οποίος δεν δηλιάζει μπροστά σε αυτό που θεωρεί εθνικά ωφέλιμο. Για τον λόγο αυτό, έχω πάρει την απόφασή μου. Έχω ενημερώσει τον Υπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, ότι θα πάμε άμεσα στη διαδικασία που το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει για την ανανέωση της εμπιστοσύνης της εθνικής αντιπροσωπείας στην κυβέρνησή μου, προκειμένου να προχωρήσουμε με απόλυτη πλειοψηφία σε όλες αυτές τις κρίσιμες για τη χώρα και για την ελληνική κοινωνία επιλογές. Και προκειμένου η κυβέρνησή μου να ολοκληρώσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της ως τον Οκτώβρη του 2019. Ο καθένας και η καθεμιά οφείλουμε στις κρίσιμες στιγμές να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στον τόπο, απέναντι σε αυτό που πιστεύουμε βαθιά ως εθνικό συμφέρον. Πρώτος εγώ, τα μέλη της κυβέρνησής μου, αλλά βεβαίως και κάθε μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας. Επαναλαμβάνω ότι το Σύνταγμα μου δίνει τη δυνατότητα. Δεν το έκανα ούτε το 2015, όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση τότε με προέτρεπε να συνεχίσω χωρίς να είναι σαφές ότι έχω την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Θα ζητήσω την εμπιστοσύνη της Βουλής για να προχωρήσω μπροστά στις μεγάλες αυτές τομές που είναι απαραίτητες για τον τόπο, που θα δώσουν ανάσα προοπτική στην κοινωνία, αλλά και θα αναβαθμίσουν το διεθνή ρόλο της χώρας. Και ο καθής μπροστά στις ιστορικές του ευθύνες. Σας ευχαριστώ. Με εμπιστοσύνη ο κύριος Καμένος θα σας στηρίξει, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν έκανε σαφές
ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος της Βουλής, Γιάννη Φασουλά, ενώ μίλησε για τη συνεργασία που είχε με τον κύριο Καμένο. Ήταν μια έντιμη και ειλικρινή συνεργασία, όπως είπε. Ωστόσο, του ζήτησε καθαρές λύσεις, καθαρές κουβέντες. Και ο κύριος Καμένος είπε ότι παρετείται από τη θέση του Υπουργού Άμυνας και έτσι θα ζητήσει και από τα στελέχη του. Καθαρές λύσεις λοιπόν ζήτησε ο Πρωθυπουργός και για το λόγο αυτό, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, όπου ζητάει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, όπως προβλέπει το κανονισμός της Βουλής, όταν τέθεται ένα τέτοιο ζήτημα. Μετά από δύο μέρες ξεκινάει η ζήτηση, άρα να υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει Τρίτη και να ολοκληρωθεί Πέμπτη. Λοιπόν, προκειμένου λοιπόν να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη από την Βουλή η κυβέρνηση, για να ολοκληρώσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης, δηλαδή εκλογές τον Οκτώβριο του 2019, αλλά να ολοκληρώσει, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, και το νομοθετικό έργο, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες υπάρχουν μπροστά. Νομοθετικό έργο που αφορούν μια σειρά από θέματα, όπως η ψήφιση του κατώτατου μισθού, όπως η ψήφιση άλλων μέτρων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και για μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Έκανε λοιπόν δεχτή, όπως ανέφερε, την παρέτηση του Υπουργού, του κ. Καμένου, από τη θέση του Υπουργού Άμυνας. Ανακοίνωσε εδώ ποιος θα είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο και στέλνοντας σαφή μήνυμα σε ό,τι αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών και των εθνικών μας δικαίων και δικαιωμάτων, λοιπόν, ότι θα είναι ο νέος υπουργός, ο σημερινός αρχηγός για ΕΘΑ, κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία του με τον Πάνο Καμένο, τον ευχαρίστησε για αυτή τη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τα 4-7 χρόνια, για το τι ακριβώς πέτυχαν. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπε, υπήρχε η διαφωνία αυτή που υπάρχει σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών για το θέμα του ονοματολογικού. Λοιπόν, Γιάννη, θα σε διακόψω. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Καμένου. Καλημέρα. Θα παρακαλέσω καταρχήν, επειδή είναι συνέντευξη τύπου, δεν έχει χειροκροτήματα, αφήσουμε τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους. Τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τους υπουργούς βουλευτούς που είναι σήμερα εδώ πέρα. Να το ανοίξω. Φύγετε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την αναπόρκηση των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης να παρακαλέσω τους παρευρισκόμενους καταρχήν να χαμηλώσουν, να κλείσουν τα κινητά για να μην παρεμβάλλονται κατά την εξέλιξη της συνέντευξης του Προέδρου του κινήματος. Το δεύτερο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην διακόπτετε η συνέντευξη με εκδηλώσεις. Να είστε ήσυχοι, να παρακολουθήσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στους εκπροσώπους του τύπου να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους. Όσον αφορά τους συναδέλφους, θα σας δίνουμε το μικρόφωνο. Θα σας παρακαλέσω να δηλώνετε το μέσο και το όνομά σας πριν τη διατύπωση των ερωτήσεών σας. Θα ξεκινήσουμε την εισήγηση του Προέδρου και θα ακολουθήσει η σειρά των ερωτήσεων. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος σας. Για σήμερα θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την σημερινή τους παρουσία. Να ευχαριστήσω ακόμα και τα στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων που είναι σήμερα εδώ. Είναι πράγματι μια μέρα ιστορική για την ιστορία του κινήματός αλλά και για την πατρίδα μας. Πριν από λίγο συνάντησα τον Πρωθυπουργό, περίμενα και τις δικές του δηλώσεις και συμφωνήσαμε ότι έλαβε τέλος μια συνεργασία 4 ετών, μια έντιμη συνεργασία δύο κομμάτων από διαφορετικούς χώρους, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Διότι πέραν από την προσωπική σχέση που έχω με τον Πρωθυπουργό, δεν συνεργαστήκαμε σε προσωπικό επίπεδο, συνεργαστήκαμε σε επίπεδο των δύο κινημάτων. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα πολιτών, το οποίο ξεκίνησε το 2012 από ένα κομπιούτερ και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από το Facebook, που 200.000 πολίτες συγκροτήσαμε ένα κίνημα που ξεκίνησε από ένα όχι. Ένα όχι που
είπα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του Δευτέρου Μνημονίου και όταν ο Αντώνης Σαμαράς, πρόεδρος τότε της Νέας Δημοκρατίας, απεφάσισε να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε βοηθό συνήγορο του ΠΑΣΟΚ, ξεχνώντας τις μέχρι τότε θέσεις και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή. Σε αυτό το όχι προσθέθηκαν 200.000 πολίτες και στην ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου 22 βουλευτές. Ξεκινήσαμε με ένα κίνημα το οποίο δεν είχε ούτε χρηματοδότηση, ένα κίνημα που δεν είχε, αν θέλετε, τις στενές ιδεολογικές δομές του χθες. Ήταν πολίτες από το χώρο της κεντροδεξιάς, του κέντρου, από το χώρο του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, πατριώτες χωρίς κόμματα μέχρι χθες, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων της μεταπολίτευσης. Και η συνάντησή μας αυτή στις πρώτες εκλογές του 12 μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε 33 βουλευτές, 11%, και αυτό σήμανε την αρχή του πολέμου. Μπορώ να πω ότι στην ιστορία της μεταπολίτευσης, αν κανείς θα δει ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα να έχει υποστεί τόσο κυνηγητό από όλες τις πλευρές. Συκοφαντικά δημοσιεύματα, απειλές, εκβιασμοί, εξαγορές. Βουλευτές που φύγαν χωρίς αιτία και εξαφανίστηκαν από τον πολιτικό χάρτη. Κανένας από τους 37 που φύγανε δεν είναι ούτε δημοτικός σύμβουλος. Και για ένα περίεργο τρόπο, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, επί χρόνια, φαίνεται ότι βρήκαν το μαγικό ραβδί που τους εξασφάλισε την ζωή από εκεί και πέρα, από την φυγή τους από τους ανεξάρτητους Έλληνες και το μέλλον τους. Μείναμε 20, μείναμε 9, ξαναγίναμε 11, ξαναμείναμε 5, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι εκείνοι που μετράνε την κοινή γνώμη είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν μετριώνται από τον αριθμό των βουλευτών, από την ψυχή των πολιτών που συναντηθήκαν μαζί. Και γι' αυτό το λόγο τα δικά μας συνέδρια δεν είναι συνέδρια στα οποία προαποφασίζει ο πρόεδρος το ποιος θα εκλεγεί ή το τι θα αποφασίσουμε. Ξεκάθαρα λοιπόν στα συνέδρια μας, από το πρώτο συνέδριο, μία από τις θέσεις τις οποίες αδιαμφισβήτητα πήραμε εντολή να κρατήσουμε όσοι αναλάβαμε θέσεις εξουσίες, ήταν να μην παραδώσουν το όνομα της Μακεδονίας. Καμία λύση με χρήση του όρου Μακεδονία. Και αυτή την εντολή του πρώτου και του τρίτου συνεδρίου καλούμεθα σήμερα να εκτελέσουμε σαν επιταγή, σαν λαϊκή εντολή, σε μια στιγμή που σαν κυβερνητικός εταίρος θα πρέπει να πούμε το μεγάλο ναι, το μεγάλο όχι. Για ακριβώς αυτό και μόνο το λόγο, σήμερα ανακοίνωσα στον Πρωθυπουργό ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούμε από την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση την οποία πονάμε, γιατί χτίσαμε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση την οποία για πρώτη φορά είδαμε να συγκρούεται με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Μια κυβέρνηση που έδωσε πίνα στους Έλληνες και έβγαλε την Ελλάδα τα μνημόνια. Αλλά μια κυβέρνηση που την δεδομένη στιγμή, αν εμείς δώσουμε την εμπιστοσύνη μας, θα είναι σαν να δίνουμε την εμπιστοσύνη μας στη Συμφωνία των Πρεσπών, στην παράδοση του όρου Μακεδονία, δηλαδή θα ανατρέπουμε
την ψυχή του ίδιου του κινήματος και την εντολή την οποία λάβαμε. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες ένα πολύ ωραίο τίτλο, τον οποίο τον έχουμε διαβάσει στις τελευταίες 5 εκλογές που νικήσαμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαλύονται. Ξέρετε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Κάθε φορά που μας λένε ότι διαλυόμαστε, διπλασιαζόμαστε. Και κάθε φορά που μας βγάζουν εκτός Βουλής, μπαίνουμε μέσα. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκτελούμε τη λαϊκή εντολή. Και αν οι πολίτες αποφασίσουν, δεν θα εκπροσωπούμαστε στη Βουλή. Αλλά όσα κέντρα και θέλουν είτε να μας καθυποτάξουν, είτε να μας εκβιάσουν, είτε να μας εξαγοράζουν, η πόρτα μας γράφει κλειστό. Θέλω λοιπόν να πω ότι τη δεδομένη στιγμή που τίθεται θέμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά υποκρύπτεται ξεκάθαρα θέμα εμπιστοσύνης στη Συμφωνία των Πρεσπών, με πολύ βάρος στην καρδιά μας λέμε όχι. Λέμε όχι όσοι μείνουμε σε αυτή την προσπάθεια. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχουν οι βουλευτές που εξελέγησαν κάτω από τη Συνέδρο Ανεξάρτητων Ελλήνων και ουσιαστικά έχουν δεσμευθεί απέναντι στα όργανα του κινήματος. Είναι ο Κώστας Ζουράρης από την Κεντρική στο Ελλάδα, ένας από τους πρώτους αγωνιστές κατά της παράδοσης του ονόματος Μακεδονίας, τεκμηριωμένα πιο πριν από εμάς, οφείλω να πω. Είναι υπουργοί και είναι και βουλευτές. Και είναι και υπουργοί που δεν είναι βουλευτές. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν. Κατά την τελευταία συνεδρίαση ρώτησα στην κοινοβουλευτική ομάδα αν καταρχήν υπάρχουν διαφωνίες σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ θέλω να σας πω ότι η μόνη διαφωνία που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι αυτή του βουλευτή μας του κ. Παχαστόπουλου, ο οποίος τον έχει εκφράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους δικούς του λόγους. Η συντριπτική πλειοψηφία, οι υπόλοιποι, όσοι εκλήθησαν να λάβουν θέση, είναι ξεκάθαροι ότι είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργού του κ. Κόκαλου. Από όσο ήταν η κυρία Κουντουρά. Επειδή κάνετε αριθμητική, θα σας πω λοιπόν ξεκάθαρα ότι είναι γνωστές οι θέσεις της Ακαδημίας και του καθενός μας και το τι θα πράξουν στις δύο αυτές τις πληροφορίες. Πλην των δύο υπουργών, οι οποίοι βρίσκονται στην Κίνα. Ο κ. Παναστόπουλος αυτές αποφάσισε να πάρει το αεροπλάνο και να πάει στην Κίνα. Ο κ. Παξιτόπουλος είναι πάντα παρόν και οφείλω να τον αναγνωρίσω. Είναι πάντα παρόν σε όλες τις συνεδριάσεις και εκφράζει τη δική του άποψη. Ο κ. Κόκαλης αποφάσισε να πάει στην Κίνα. Δεν θα περιμένουμε να μάθουμε τα νέα από την Κίνα για τους ενοικοδήμους. Εμείς θα προχωρήσουμε με εντυμότητα, καθαρότητα και απέναντι στον εταίρο μας και απέναντι στον ελληνικό λαό. Αν τη δείτε με εμπιστοσύνη, εμείς θα ψηφίσουμε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί ο καθένας ξεχωριστά. Και αν κάποιοι ανταλλάξουν την κυβερνητική τους θέση με την ψήφο τους, θα διαγραφούν από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προς τιμή του Κώστας Ζουράρης, προχθές, από μόνος του και χωρίς να έχει καν συζητηθεί το θέμα, μου λέει πρόεδρε, και εγώ παρατηρούμε από την πρόεδρο της Βουλής, θέση που δεν είναι κυβερνητική και βεβαίως δεν θα παρατηθεί, διότι είναι θέση που εκπροσωπείται μέσα στο Κοινοβούλιο και η Βουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Τα πράγματα λοιπόν έτσι έχουν. Θεωρώ, αν θέλετε, ότι η πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος απεκάλυψε και σε εμάς εδώ και καιρό, αλλά και πριν από λίγο επίσημα στη τηλεόραση και στα μέσα ενημέρωσης, τίθεται από υπερευαισθησία του Πρωθυπουργού. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο και τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων προς τον Υπουργό Εξωτερικών μία ερώτηση στις 8 Πέμπτου 2017.
με υπογραφή του κυρίου Κουμουτσάκου, του αντιπροέδρου της, και κανένα 15 βουλευτών. Και εγκαλεί τον κύριο Κοτζιά, γιατί ο Υπουργός Άμυνας εγκαταλείπει την εθνική θέση της διπλής ονομασίας. Η θέση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι η παράδοση του όρου Βόρεια Μακεδονία, με γεωγραφικό προσδιορισμό και με εγκαώνες. Και εδώ πρέπει να θυμίσω στον ελληνικό λαό, που έχω την τύχη να μ' ακούει τώρα, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει μεν ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία ούτε τώρα ούτε μετά τις εκλογές, αλλά λέει ότι θα διαπραγματευτεί. Δηλαδή θα διαπραγματευτεί την ίδια συμφωνία δίνοντας τον όρο Μακεδονία. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη πολιτική δύναμη πριν της Ένωσης Κεντρών που έχει πάρει ξεκάθαρη θέση από τους ανεξάρτητους Έλληνες, που έχουμε σαφή θέση. Εμείς δεν συμφωνούμε σε καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Και δεν πρόκειται εμείς για τη Μακεδονία που έχουν πέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί να καθίσουν σε μια καρέκλα. Τώρα ήρθε η ώρα να παραδώσουμε την καρέκλα και να σπάσουμε την καρέκλα. Μας ζητήσαν να το κάνουμε τον Ιούλιο με την ψήφο εμπιστοσύνης, τότε την ψήφο μορφής της κυβέρνησης, ενός κόμματος που συμφωνεί με τον Βόρεια Μακεδονία. Για ποιο λόγο το ζητήσαμε? Για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να βγουν από τα μνημόνια, διότι δεν ήθελε να προχωρήσουν οι έρευνες για τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία η δικαιοσύνη τώρα διεξάγει τις έρευνες αυτές, διότι δεν ήθελε η Ελλάδα να βγει με κυβέρνηση διαφορετική από την Επιτροπή και την Παραχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας. Και ρωτάω, αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τον Ιούνιο δίνανε αρνητική ψήφο στην κυβέρνηση, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Αν μένω διηγήτου σε εκλογές και εκλέγεται ο κ. Μητσοτάκης, θα διαπραγματευόταν συμφωνία με τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Αλλά η Ελλάδα ούτε θα ήταν μνημονευτική, ούτε θα είχαμε αρχίσει να δίνουμε πίσω αυτά τα οποία χρωστάμε στους Έλληνες πολίτες για τις θυσίες που έχουν κάνει. Τώρα καλείται η Ελληνική Βουλή να κυρώσει ένα προσύμφωνο. Γιατί η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα προσύμφωνο. Και μάλιστα διαφορετικό από αυτό που τελικά κατέληξε. Το οποίο παραβιάζει το περιεχόμενο της ίδιας συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η συνταγματική από την πλευρά των Σκοπίων υποχρέωση της κύρωσης από τον πρόεδρο της χώρας. Είναι ένα κείμενο ανυπόγραφο. Δεύτερον, απορρίφθηκε από τη διπλή πλειοψηφία των κατοίκων στο δημοψήφισμά του. Και τρίτον και σπουδαιότερο, το προσύμφωνο των Πρεσπών που έχει υπογραφεί από τους υπέξ των δύο χωρών είναι αντισυνταγματικό, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με το Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα με το άρθρο 28 παράγραφος 2. 3. Ο Υπουργός του Εξωτερικών δεν έχει δικαίωμα με συμφωνία του να περιορίσει την άσκηση εθνικής κυριαρχίας και να εκχωρήσει δικαιώματα στην εθνική ελληνική οντότητα. Πράγμα που συμβαίνει με τις διατάξεις του προσυμφώνου για την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας, για την υποστήριξη των αλλητρωτικών στόχων και προθέσεων των Σκοπιανών εναντίον της χώρας μας. Το δικαίωμα αυτό, ως προς τον περιορισμό της άρχης εθνικής κυριαρχίας, ανήκει σύμφωνα με την 28 παράγραφος 3 του Συντάγματος μόνο στη Βουλή των Ελλήνων και ασκείται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών και αφορά, όπως ορίζει η ερμηνευτική δήλωση του Συντάγματος της 6ης Απριλίου 2001, μόνο για τη συμμετοχή της χώρας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Άρα, αντισυνταγματικά, ο υπέξ Κοντζιάς εκόρισε εθνική κυριαρχία και η Βουλή δεν νομοποιείται να κυρώσει μια αντισυνταγματική συμφωνία με λιγότερο από 180 βουλευτές. Ζητήσαμε την πρώτη στιγμή και το ζητώ επίσημα ακόμα μια φορά από τον Πρωθυπουργό να τεθεί σε κρίση του ελληνικού λαού με διεξαγωγή δημοψηφίσματος, καθότι τίθεται σε κίνδυνο τόσο η κεραιότητα της χώρας όσο και η εθνική ομοψυχία και ενότητα των ελληνοπολιτών.
Άκουσα με προσοχή τον Πρωθυπουργό να λέει προχθές ότι τη θέλει τη συμφωνία η πλειοψηφία. Και το καλό, δίπλα τις κάλπες των ευρωεκλογών, να μπει άλλη μία κάλπη, όπου θα αποφασίζουν οι Έλληνες. Και εμείς θα δεχθούμε την άποψη των Ελλήνων. Η δική μας άποψη είναι ότι πάνω από το 80% του ελληνικού λαού είναι αντίθετο με αυτή τη συμφωνία. Δεν θέλω να συνεχίσω με τις δικές μου εισηγήσεις. Θεωρώ ότι το προσύμφωνο αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών δημιουργεί κρίση στην εθνική συλλογικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αποτελεί συμφωνία αλλά συνθηκολόγηση και χωρεί την εθνική μας ιστορία, τον πολιτισμό σε ένα επίπλαστο κατασκεύασμα του Μουσολίνη αλλά και του Τίτο, του βουλγαρικού εθνικισμού και του ναζισμού όπως και του τουρισμού. Μετατρέπει ένα ψέμα του διεθνούς κομμουνισμού και του ναζισμού σε πραγματικότητα. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα για να σταματήσουμε και να μπλοκάρουμε αυτήν τη συνθήκη. Είμαι στη διάθεση σας. Για να έχουμε μία σωστή σειρά, θα ήθελα να ξεκινήσει το μικρόφωνο από τη μία πλευρά και να πηγαίνει χέρι με χέρι σε όλους τους συναδέλφους. Να παρακαλέσω το όνομά σας, το μέσο που προσπαθούν. Αν θα δώσω μία λεπτομέρεια, η παράδοση παραγραμμή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα γίνει την Τρίτη. Αύριο το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση και η απόδοση του έργου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους συντάκτες, τους στρατιωτικούς συντάκτες, και θα διαμορφωθεί και η ατζέντα με τον νέο Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είναι ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, με τον οποίο είχα την τιμή, τη χαρά και την ευτυχία να είμαστε μαζί τα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ σαν υπουργός, εκείνος σαν αρχηγός του ναυτικού, σαν αρχηγός του ΓΕΘΑ. Και αυτό είναι μια εγγύηση ότι οι ενόπλες δυνάμεις μένουν μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι ενόπλες δυνάμεις είναι η ενότητα του έθνους. Υπηρετούν τον όρκο τους, τη σημαία και το εθνόσημο. Συνήθεια. Κύριε Υπουργέ, Μαρίνος Γκασιάνης από News Beast. Υπάρχει η αίσθηση, το κλίμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν αυτή τη συμφωνία. Μια κίνηση των ΑΝΕΛ ενάντια σε αυτήν την θέληση της Ουάσιγκτον, πώς θα την αντιμετωπίσετε? Είσαστε έτοιμοι για κάποια αντίδραση ενδεχομένως? Θέλω να σας πω ότι, αν ξέρετε, εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή υπέρ της στροφής Ελλάδος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό επετέφθη και η κυβέρνηση γύρισε το καράβι της Ελλάδος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο τελευταίοι πρόεδροι, ο πρόεδρος Ομπάμα με την επίσκεψή του και ο πρόεδρος Τραμπ, βοήθησαν τη χώρα να βγει από την κρίση. Εάν κάποιος βοήθησε τη χώρα να βγει από την κρίση, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι γεωπολιτικές συμμαχίες που κάναμε με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα νότια. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον και με την εμπλοκή της Exxon Mobil και των Αμερικανικών εταιρείων στην εξόρυξη φυσικού αερίου, όπως επίσης και με την δημιουργία της μεγάλης αποθήκης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδος ταυτίζονται. Είχα την ιδιαίτερη τιμή προχθές, την Παρασκευή το μεσημέρι, να με επισκεφθεί ο Υπουργός, για ακόμα μια φορά ο Αμερικανός πρέσβης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γνωρίζω τη θέληση των Ηνωμένων Πολιτείων να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Θέλω όμως να σας πω, όπως είχα επαναλάβει από το State Department στις δηλώσεις μου, ότι η λύση των Πρεσπών δεν είναι πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι πρόταση της Ελλάδος. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πιστεύουμε στην πορεία την κοινή. Το κάναμε πράξη και στις στρατιωτικές συμφωνίες οι οποίες έγιναν. Εμπιστεύομαι περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύμμαχο. Και να είστε βέβαιος ότι οι σχέσεις και οι δικές μου, αλλά και των ανεξάρτητων Ελλήνων, ιδίως με την Ομογένεια και τους Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Είμαι η Λούζα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Η συνεργασία που είχατε με τον ΣΥΡΙΖΑ επετέλεσε τον σκοπό για τον οποίο είχε συσταθεί. Έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, το ζήσαμε. Πάταξης διαφθοράς ξεκινάμε ήδη, γίνονται κάποια πράγματα. Εκείνο τα πετύχαμε όλα ακριβώς. Όλα ακριβώς, ναι. Αλλά δεν φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Έχει περάσει στη συνείδηση των Ελλήνων και δι' αυτών που έχουν δεξιές καταβολές και ενδεχομένως κάποια στιγμή προσχωρήσουν και στους ΑΝΕΛ ότι βοηθήσατε το ΣΥΡΙΖΑ πιθανώς για ιδίων όφελος. Πώς θα ξεκαθαρίσετε στους Έλληνες ή πώς μπορείτε να πείσετε τους δυνητικούς ψηφοφόρους ότι εσείς αυτό το κάνατε μόνο και μόνο για τη χώρα. Ότι η συνεργασία αυτή έγινε μόνο και μόνο για να βγει από το διέξοδο ή το τέλμα που είχε περιέλθει η χώρα. Δεν υπήρχε άλλος λόγος για να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας κρύβω ότι το να συνεργάζονται δύο κόμματα με διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις είναι δύσκολο. Βρήκαμε θέματα τα οποία τα αντιμετωπίσαμε από κοινού, αλλά στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εκεί που διαφωνήσαμε στην Εκκλησία, εμείς δεν ψηφίσαμε. Υπάρχουν θέματα τα οποία αποτελούν για την αριστερά θέματα αρχής. Σε εμείς ήμασταν αντίθετοι. Κοινοβουλευτικά δόθηκε μάχη μεγάλη. Και δεν τα ψηφίσαμε. Σε άλλα συγκλίναμε. Να σας πω, όταν το καράβι βουλιάζει, ο καπετάνιος και ο ύπαρχος δεν έχουν δικαίωμα να διαφωνούν μεταξύ τους. Μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε τι έγινε, κάναμε μια έντιμη συμφωνία για να βγάλουμε τη χώρα από μια κρίση που οδηγούσε στην πτώχευση και στη διάλυση της πατρίδας μας. Για να ξέρετε τι έγινε, πήραμε την εντολή από τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες του καθενός, να ενώσουμε τον ελληνικό λαό. Και εκεί που διαφωνούμε, να το διατυπώσουμε μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και στη δημοκρατία βρίσκονται επίσης. Θα σας εξομολογηθώ ότι τα 4-7 χρόνια δεν έχω ανταλλάξει ποτέ μια κακή κουβέντα με τον Πρωθυπουργό. Και πιστεύω ότι όταν μια χώρα βρίσκεται σε κρίση, όταν κινδυνεύει, έχουν υποχρέωση πολιτικές δυνάμεις να συνεννοούνται. Όχι για να καλύπτουν ο ένας του άλλου τις βρωμιές, αλλά για να μπορούν να ασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους. Μια ερώτηση ακόμα, να ζητήσω συγγνώμη από τον συνάδελφο. Είπατε ότι κάποιοι βουλευτές έφυγαν κατά καιρούς από το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και δεν είναι πια καν δημοτική σύμβουλη. Εξαφανίστηκαν από τον πολιτικό χάρτη. Πέστε μου έναν. Όχι, το είπατε εσείς. Ναι, πέστε μου έναν που έχει εμφανιστεί στην πολιτική ζωή του. Δεν έχω να σας πω κάτι. Μήπως αυτό είναι μια έμεση προειδοποίηση για κάποιους που ενδεχομένως ξεκαθαρίσουν τη θέση τους τώρα από την πλευρά σας. Ο καθένας. Λέτε φεύγετε, αλλά δεν έχετε μέλλον. Ο καθένας βλέπει τα πράγματα με τη δική του σκοπιά, αναλύει την ιστορία. Οι άνθρωποι τυπνόμαστε από τον Θεό και η πολιτική από τον λαό. Κύριε Υπουργέ, Σωτήρης Κουλούδης. Όνομα και μέσο. Σωτήρης Κουλούδης από το Zoom.gr. Σε συνέχεια αυτό που είπατε μόλις τώρα, και επειδή κάνετε μια αναδρομή στην ιστορία των Ανεξάρτητων Ελλήνων και στον αριθμό των βουλευτών και στη μείωσή τους, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η κοινοβουλευτική σας ομάδα τελικά ίσως να μην είχε τόση συνοχή και στο σημείο αυτό που φτάσαμε? Πιστεύετε ότι φταίξατε εσείς με τις επιλογές σας, των προσώπων, τα ίδια τα πρόσωπα και οι προσωπικές τους φιλοδοξίες? Καταρχήν θα σας πω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε Ανεξάρτητοι Έλληνες. Και όταν είσαι ανεξάρτητος, έχεις και τις δικές σου απόψεις. Οι ανεξάρτητοι εμείς είμαστε ανεξάρτητοι όμως από ανταλλάγματα και εξουσίες. Εάν κάποιοι στη ζωή τους έρθουν σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να επιλέξουν τον δρόμο τον έναν τον άλλον, ο δρόμος των δικών μας ήταν ο δύσκολος δρόμος. Εμείς δεν έχουμε ούτε σπόνσορες, δεν έχουμε ούτε μεγαλοεπιχειρηματίες που βολεύουμε τα παιδιά των μελών μας. Έχουμε απέναντί μας πολλά μέσα ενημέρωσης, γιατί τα αφεντικά τους δεν ικανοποιούνται από τα χατήρια που δεν τους κάνουμε, και όσοι καλούνται να έρθουν στους ανεξάρτητους Έλληνες σαν εκπρόσωποι αυτών των πολιτών, θα πρέπει να ξέρουν ότι η δουλειά είναι δύσκολη. Γι' αυτό πιστεύω ότι πολλοί έσπασαν. Κοιτάξτε κάτι, είναι εδώ πέρα η κυρία Κόλια, είναι ο Νίκος Μαυραγκάνης, είναι ο Γιώργος Κατσίκης, είναι ο κ. Ζουράρης. Αν τους ρωτήσετε την καθεμία και τον καθέναν πόσες φορές έχουν απειληθεί, πόσες φορές
έχουν εκβιαστεί, πόσες φορές έχει χρειαστεί να πάνε στον εισαγγελέα για να δείξουν επώνυμες επιστολές εκβιασμού. Θυμάστε την περίπτωση του Χαϊκάλη, και εδώ θέλω να πω ότι είναι ο μόνος ο οποίος έχω αδικήσει απόλυτα. Τον Παύλο του Χαϊκάλη, εγώ του ζητώ συγγνώμη, γιατί πράγματι δεν τον περιλάβαμε στα ψηφοδέλτιά μας. Ήταν ένας πετυχημένος υπουργός και λόγω του ότι τον δυσφήμισαν και αθωώθηκε για την υπόθεση της offshore στην Κύπρο, έφυγε μαζί μας. Εκεί φταίω εγώ. Δεν φταίει ο Παύλος του Χαϊκάλη. Υπάρχουν και δες περιπτώσεις. Αυτούς όλους καλώ πίσω, όσους δεν άντεξαν. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι, όταν έγινε η ψηφοφορία το καλοκαίρι και όλη η Νέα Δημοκρατία έπεσε πάνω και το Πασόκ, να μας φάνε για το θέμα της Μακεδονίας, στελέχη μας από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν άντεξαν την πίεση. Το καταλαβαίνω. Τώρα πια μου δείξαν ποιοι είμαστε. Τους είχα πει τότε. Όταν και αν έρθει η στιγμή, εμείς θα τα αποδείξουμε. Και η απόδειξη δεν είναι μια ψήφο στη Βουλή. Απόδειξη είναι να φύγει από την καρέκλα. Και εμείς φεύγουμε από τις καρέκλες. Τους καλώ λοιπόν αυτούς όλους να γυρίσουν πίσω. Κύριε Πρόεδρε, Σάνια Ρίστοφσκα, Πρακτορείο 1. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την συμφωνία των Πρεσπών, αν θα περάσει από την Ελληνική Βουλή, ανεξαρτήτως την θέση που έχετε εσείς? Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Μετά την συμφωνία, αν και εφόσον κυρωθεί κτλ., έρχεται και το πρωτόκολλο για είσοδο στο ΝΑΤΟ. Σε εκείνη την ψηφοφορία, ποια θα είναι η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων? Ευχαριστώ. Όσοι οι γείτονές μας δεν αντιλαμβάνονται ότι με το να προκαλούν την Ελλάδα το μόνο που θα κερδίσουν είναι να απομονώνονται, 100 συμφωνίες να γίνουν, θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν νίκησε τους Πέρσες, δεν τους έκανε και Μακεδόνες, παρέμειναν Πέρσες. Θα πρέπει να καταλάβει λοιπόν και το σλαβικό πληθυσμό των Σκοπίων και ο αλβανικός πληθυσμό των Σκοπίων ότι εμείς θέλουμε να συνυπάρχουν μαζί τους. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεχάσουν την προκλητική γραμμή που επί πολλά χρόνια τους δίδαξε ο Μουσολίνη και ο Τίτο, και να αντιληφθούν ότι η χώρα, η Ελλάδα, είναι μια φιλική χώρα η οποία όμως δεν διαπραγματεύεται ούτε την ιστορία της ούτε το όνομά της. Φοβάμαι πολύ ότι το μέλλον είναι άσχημο. Το επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία, αν επικυρωθεί, έχουμε δει τι γίνεται και στα Σκόπια με εξαγορές βουλευτών, με εκβιασμούς βουλευτών, με φυλακίσεις και αποφυλακίσεις βουλευτών, ότι και εδώ αν περάσει θα δούμε την επόμενη φάση να έχουμε δίθεν διεκδικήσεις σε περιοχές Βορείου Ελλάδος, αλυτρωτισμούς και εξάλλου οι δηλώσεις του ΖΑΕΦ προς βουλευτές του εχθές είναι η απόδειξη ότι ο ίδιος μου ανατρέπει την ίδια τη συμφωνία. Δεν θα την ανακοινώσω τώρα, αλλά νομίζω ότι τις είδαμε όλοι. Όπου και να μπούμε, όσο θέλουν να λέγονται Μακεδόνες, θα έχουν την Ελλάδα απέναντι. Θα έχουν τον ελληνικό λαό απέναντι τους. Για το πρωτόκολλο, η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων? Όχι. Καμία συμφωνία η οποία περιέχει τον όνομα Μακεδονία δεν γίνεται από εμάς. Παρακαλώ τον λόγο. Γιώργος Κωνσταντίνου από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Κύριε Υπουργέ, δηλώσατε πριν από λίγο ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα δώσουν ψήφο. Παρατηρώ ότι ο Α πήρε το μικρόφωνο, ο κ. Κοντομινάς στεναχωρήθηκε, φαίνεται, δεν πειράζει. Και να σας πω, εγώ δεν μπορώ να το σκοτώ. Όχι, εντάξει, δεν το λέω για εσάς, ναι. Πριν από λίγο δηλώσατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα καταψηφίζετε στην ψηφοφορία που θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ ή θα απόσχετε τη ψηφοφορία? Θα καταψηφίζουμε, κυρία Κόλια, εγώ και ο κ. Κατσίκης θα καταψηφίσουμε. Έχουμε πάρει θέση συγκεκριμένη. Δεν καταψηφίζουμε την κυβέρνησή μας. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση η οποία θα επικυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Σας λέω ξεκάθαρα, αν δεν υπήρχε η συμφωνία των Πρεσπών, θα είχε την ψήφο εμπιστοσύνης και την καρδιά μας η σημερινή κυβέρνηση μέχρι τέλους. Και βεβαίως θα υπάρξουν νομοσχέδια τα οποία εμείς από εδώ και πέρα και θα στηρίξουμε και θα ψηφίζουμε. Δεν σημαίνει ότι πλέον περνάμε στην αντιπολίτευση. Για το θέμα των Πρεσπών είμαστε στην αντιπολίτευση. Και εκεί που δεν συμφωνούμε. Κύριε Βόγκα, από πρώτο θέμα. Μία ακόμη διευκρίνηση θα ήθελα αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσετε στην ψήφο εμπιστοσύνης. Είπατε προηγουμένως ότι θα διαγραφούν όσα στελέχη ανταλλάξουν την ψήφο τους με την παραμονή τους στην κυβέρνηση. Αυτό να υποθέσουμε
ότι η κομματική πειθαρχία, επιτρέψτε μου τον όρο, συναρτάται με την παραμονή ή όχι στην κυβέρνηση και όχι με το τι θα πράξουν στην ψηφοφορία. Δηλαδή, θα αφήσετε την κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίσει κατά συνείδηση. Ποια συνέπεια, εάν κάποιος ψηφίσει, όχι κατά τη συνείδησή του, αλλά κατά την καρέκλα του, νομίζω ότι είναι βαρύτερο το αδίκημα από ότι να ψηφίσει κατά τη δική του συνείδηση. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον ο οποίος έχει μια ξεκάθαρη θέση ότι δεν έχει αντάλλαγμα και ότι έχει αυτή το πιστεύω. Εμείς, στην ανεξάρτητη τους Έλληνες, η πλειοψηφία, όπως βλέπετε, είμαστε με μια ξεκάθαρη θέση. Εάν κάποιος πει παρετούμε όλων των θέσεων, αλλά έχω αυτήν την άποψη, δεν μπορώ να τον καταδικάσω. Διαφωνώ μαζί του. Αλλά εκείνον ο οποίος θα πει θέλω την καρεκλίτσα για να δώσω την ψήφο, δεν έχει θέση σε εμάς. Ναι, κύριε Γιαννακόπουλο, σε αυτά τα παραπολιτικά. Δεν έχω καταλάβει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας. Αύριο θα πάτε, μάλλον μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πάτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο θα ψηφίσετε την τροπολογία στη Βουλή για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη στιγμή που θα αναλάβει ο κύριος Αποστολάκης στην Τρίτη. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε λίγο. Σας καίει πολύ, Λοιπόν. Θα σας απαντήσω. θα πάω στο δικαστήριο με τον κύριο Κουρτάκη που έχει γράψει ότι ο γιος μου είναι τρομοκράτης κατά τη Δευτέρα. Αυτό σας το υπόσχομαι. Μετά θα πάτε στη Βουλή για τροπολογία. Θα πάω, όχι στη Βουλή για τροπολογία, θα πάει όταν θα έρθει τροπολογία με τον καινούργιο υπουργό. Ο υπουργός ο καινούργιος είναι αναπληρωτής. Αλίμονο, αν πάω να υποστηρίξω μια απόφαση κυβερνητική, όταν θα έχω δηλώσει την παρέτησή μου. Εγώ την υποστήριξα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως των δύο επιτροπών. Ο νέος υπουργός έχει πλέον την ευθύνη να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτήσαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ζητήσω να τον δω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω θεσμική υποχρέωση να το κάνω. Ξέρω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πρόσωπο που ενώνει την Ελλάδα, είναι ο ανώτατος άρχον της χώρας και οφείλω να τον εξηγηθώ και να τον ενημερώσω. Γεια σας, Φίλιππος Πανταζής από την εφημερίδα Δημοκρατία και το EuroToday.gr. Κύριε Πρόεδρε, στις εκλογές οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα κατέβουν αυτόνομοι ή θα επιδιώξετε να συνάψετε συνεργασίες με άλλα κόμματα ή σχηματισμούς? Καταρχήν είδα πολλά δημοσίευματα. Άλλοι με κάνανε επίτροπο του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά με βγάλανε τους μισούς τους ευρωβουλευτές και τους άλλους στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα δημοσίευματα που λένε ότι θέλουμε ασυλία. Θέλω να σας πω ότι εκλέγουμε επί 25 χρόνια μόνο από τον ελληνικό λαό. Έχω κάνει 12 εκλογές, έχω εκλεγεί στον Εύρο, στα 12 και στη Β' Αθηνών. Είμαι περήφανος γιατί σε καμία εκλογή δεν είχα διοριστεί. Πιστεύω ότι στις δημοκρατίες τα κόμματα και οι πολιτικοί πρέπει να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες γεννηθήκαμε ως ένα κίνημα αυτόνομο. Ένα κίνημα που έμαθε να συνεργάζεται και το δείξαμε την πρώτη στιγμή. Θα σας θυμίσω τη συνεργασία με τον Γιάννη τον Δήμαρα. Θα σας θυμίσω τη συνεργασία μας με την Πυρίκα στην Ελλάδα. Θα σας θυμίσω τη συνεργασία μας με άλλα σχηματισμούς και κόμματα. Πιστεύουμε ότι εάν υπάρχουν ταυτότητες απόψεις με άλλα κόμματα και κινήματα, ιδιαίτερα μικρότερα, μπορούμε να βρούμε κοινές συνισταμένες. Αλλά μπροστά είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι, το οποίο κόμμα το κίνημα των ανεξάρτητων Έλληνων είναι το μόνο κίνημα στη μεταπολίτευση που επέζησε από όλα αυτά που δημιουργήθηκαν. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη λυσάει κάθε φορά που με βλέπει? Έκανε ένα κόμμα και δεν πήρε 0,9%. Ο κύριος Αβραμόπουλος, 1,2%. Θυμηθείτε πως οι άλλοι κάναν κόμματα. Αφήστε τώρα στον χώρο της δεξιάς τι γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε από δύο κόμματα. Οι ίδιοι δεν αλλάζουν και ταμπέλες. Εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κρατάμε σταθερά τη θέση μας, καλούμε σε συνεργασίες όλους τους χώρους τους πατριωτικούς να έρθουν μαζί μας. Στο ιερόν δεν μπαίνει κανείς, αλλά στην Εκκλησία είναι καλοδεχούμενοι για συνεργασίες όλοι εκείνοι με τους οποίους έχουμε κοινές θέσεις. Για το θέμα το συγκεκριμένο, από αυτή τη θέση κάνω προσκλητήριο και καλώ όλες τις πατριωτικές δυνάμεις να έρθουν κοντά μας, είτε στους ανεξάρτητους Έλληνες σαν μέλη και στελέχη, είτε σαν συνεργαζόμενοι. Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο μέτωπο. Απέναντί μας έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που πιστεύει στην γεωγραφικό προσδιορισμό με τον όρο Μακεδονία.
Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι υπάρχει πια στο χάρτη. Μόνο στην κυρία Γέννη Ματά βγαίνει και κάνει ειδήσεις. Το ποτάμι είναι ο κύριος Μαυροτάς μετά του κυρίου Θεοδωράκη και οι υπόλοιποι διαπραγματεύονται. Προχθές είπα νύφη τον κύριο Αμυρά και μου κάνανε μήνυση από το Ελσίκη. Λέει ότι είχα σεξουαλικό υπονοούμενο. Εγώ του είπα ότι διαπραγματεύω να πάει στο ένα ή στο άλλο κόμμα ως πολύθερη νύφη. Μου κάνανε μήνυση ότι είμαι ομοφοβικός και μετά μου είπε ζωτοχύρα ο ίδιος. Αυτό βέβαια δεν το είδε το Ελσίνκι. Κοίταζε αλλού. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Ευχαριστώ από το CNN Greece. Ήθελα να σας ρωτήσω, όπως μας τα έχετε πει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνετε με λιγότερους, με μικρότερο αριθμό από αυτόν που πρέπει για, για τη σύσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να μείνετε δηλαδή χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Είσαστε σε επαφές με κάποιον. Την αρχιμητική σας φοβάμαι λίγο. Ωραία, για να το πούμε. Αν χρειαστεί όμως έχετε επαφές με κάποιους οι οποίοι. Ναι, έχω επαφές με βουλευτές άλλους οι οποίοι θέλουν να έρθουν κοντά μας. Ωραία. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν ζητήσατε από τον Πρωθυπουργό να συμπεριλάβει μέλη, να μην συμπεριλάβει μέλη των ΑΝΕΛ που μπορεί να μην ακολουθήσουν την πρότασή σας σε ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και αν ναι, τι σας απαντήσει. Καταρχήν του ζήτησα να μην είναι μέλη της κυβέρνησης. Έτσι. Κάποιοι. Βγήκανε, οι οποίοι γίνανε και υπουργοί χωρίς να είναι βουλευτές καν. Κάποιους κάναμε δύο και τρεις φορές υπουργούς χωρίς να είναι καν βουλευτές. Και βγήκανε εναντίον μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν στην κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για μια έντιμη σχέση, δεν μπορεί αυτός ο οποίος εγκατέλειψε εμάς και μάλιστα χωρίς να έχει και θέση θεσμική να παραμείνει στην κυβέρνηση, αύριο θα εγκαταλείψει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και όποιον βρει μπροστά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον κάνει υπουργό δεν είναι βουλευτής και αντί να σου πει ευχαριστώ από την αχαριστία του κοιτάει να σε καταλήψει πρώτος κιόλας, δεν νομίζω ότι μια καλή σχέση με τον εταίρο που μαζί κυβερνήσαμε 4 χρόνια μπορεί να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο στη θέση αυτή. Του ζήτησα του Πρωθυπουργού να απομακρυνθούν όλα τα στελέχη που προέλεψαν ξανά τους Έλληνες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας αύριο και γραπτός με τους υπουργούς οι οποίοι είναι σήμερα εδώ. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι άλλοι. Και μιλάω συγκεκριμένα. Δύο είναι εκείνοι που δεν έχουμε άποψη τι γίνεται. Ο κύριος Κόκαλης και η κυρία Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά είναι ένα στέλεχος που τον ξέρουμε από την αρχή. Ένα πετυχημένο στέλεχος. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχει κάνει σαν υπουργός τουρισμού. Πολύ περήφανοι. Τη δουλειά αυτή την έκανε γιατί ανεξάρτητοι Έλληνες δώσαν τη δυνατότητα να γίνει υπουργός και να πετύχει εκεί. Ο κύριος Κόκαλης και αυτός εξελέγει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ τον έκανα υπουργό. Τους υπουργούς ξέρετε, τους προτείνει ο αρχηγός του κόμματος που συνεργάζεται στον πρωθυπουργό. Εγώ τους πρότεινα να γίνουν υπουργοί. Έγινε υπουργός ο κύριος Κόκαλης, αλλά τώρα στην Κίνα. Ελπίζω στην Κίνα να διαβάσει λίγο τη μάχη. Την θεωρία του πολέμου και να δει ότι το πιο σημαντικό είναι σαν να πιστώσεις στις αρχές σου. Γιατί εμείς τον τρώει ο εχθρός. Εκτός αν έχει πουληθεί ήδη κάποιος τον εχθρό, οπότε πάει στην Κίνα προκειμένου να εφαρμόσει την θεωρία του πολέμου. Κύριε Πρόεδρε, Γιώργος Λιμπουρέζος από τη Real News. Μας είπατε για προσκλητήριο και μας είπατε ότι είστε ήδη σε επαφές με κάποιους βουλευτές. Και εσείς που μας είπατε σήμερα στη Real News. Πώς σας είπαμε, στο πρωτοσέλιδο. Καταλήτη. Δεν είστε καταλήτης των εξελίξεων. Αυτό είναι το καλό. Έτσι όπως το είπατε για καμένο καταλήτη, τον οποίο το πετάνε. Παρερμηνεύτηκε. Με κεφαλαίο το καμένο. Δεν έχω παράπονα από τη διεύθυνση, οφείλω να το πω δημόσια. Θέλω να πω αν το προσκλητήριο και οι επαφές που έχετε αφορούν μόνο στους βουλευτές που έφυγαν από την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξέλεγκτων ελληνών, δηλαδή στον κύριο Λαζαρίδη, τον κύριο Νικολόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Καμένο, ή αφορά και σε άλλους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου. Αφορά και σε ανεξάρτητους βουλευτές και αφορά και σε αρκετούς που δεν είναι βουλευτές. Δεν είναι κάποιος να γίνανε βουλευτές για να έρθει. Εννοώ για την Βουλή, για την κοινοβουλευτική ομάδα. Εάν έχει τις ίδιες θέσεις τις πατριωτικές με τις δικές μας και εκπληρώνει τις προϋποθέσεις τις οποίες εμείς βάζουμε, πιστεύω ότι είναι καλοδεχούμενος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ιάσον Πιπίνης από τον Ελεύθερο Τύπο. Είπατε λίγο πριν ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μπλοκάρουμε αυτή τη συμφωνία, τη συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει πρόταση μομφής, πρόταση δυσπιστίας. Υπάρχει σκέψη να συνταχθείτε με αυτή την πρόταση προκειμένου να ανατρέψετε την κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο
να ακυρώσετε τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι με το να μην δώσετε ψήφο. Αυτό που σας δω, το γράψετε. Προφανώς. Ωραία. Λοιπόν, σημειώστε το. Όπως πάντως αντιλαμβάνεται ότι με την ψήφο εμπιστοσύνης, εσείς γνωρίζετε και είναι πολύ πιθανό ότι η κυβέρνηση θα πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης. Εσείς από τη στιγμή που έχετε τη δυνατότητα να ανατρέψετε την κυβέρνηση, πιθανότατα και σε μια πιθανή πρόταση μομφής, για ποιο λόγο δεν ανατρέπετε την κυβέρνηση για να ακυρώσετε αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, θα γράψετε όμως αυτό που σας λέω. Γιατί πολλές φορές στον ελεύθερο τύπο δεν τα γράφετε. Αν ο κύριος Μητσοτάκης βγει τώρα και κάνει δημόσια δήλωση ότι δέχεται λύση που δεν θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, ότι ποτέ του δεν θα διαπραγματευτεί τον όρο Μακεδονία, όπως λένε οι βουλευτές του και οι αδερφοί του, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και αν έχει ψηφιστεί η συμφωνία για τις πρέσπες, θα την καταργήσει δια νόμου, του υπογράφουν την πρόταση μορφής. Δυστυχώς όμως ο κύριος Μητσοτάκης τις προτάσεις μορφής τις κάνει για να δώσει λύσεις που παραδίδουν τον όρο Μακεδονία. Και από ό,τι ξέρω, τις τελευταίες μέρες μάλλον λαμπάδες ανάβει για να μην πέσει στα χέρια του το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί τότε θα είναι αρχηγός μέρου της υπομείνασης Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδρε, σας απάντησα ότι αν ο κ. Μητσοτάκης κάνει πρόταση μορφής με δημόσια δέλωση ότι δεν θέλει κανένα σύνθετο του όρου Μακεδονία, ότι θα καταργήσει σε περίπτωση που έχει ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών, ότι δεν θα διαπραγματευτεί τη συμφωνία των Πρεσπών, του υπογράφω την πρόταση μορφής. Συναδελφέ, θα μπορείτε να ψηφίσω κατά της κυβέρνησης. Ναι, ναι. Γράφτε το κι εσείς όμως, γιατί και εσάς δεν βλέπω. Σας απαντώ λοιπόν, ξεκάθαρα. Περιμένω τον κύριο Μητσοτάκη εδώ στο ΡΟΑ για τον Λίπη να μου φέρει μια πρόταση μορφής με μια δημόσια δήλωσή του ότι εγκαταλείπει το προσδιορισμό, το γεωγραφικό ή άλλον που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Τη δημόσια δήλωσή του ότι καμία λύση δεν θα δοθεί από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας με τον όρο Μακεδονία και ότι όποια συμφωνία έχει ψηφιστεί θα καταργηθεί δια νόμου, του υπογράφω την πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Πρόεδρε, από εδώ. Παρακαλώ. Καλονάκη, Δήμητρα Καλονάκη, από Πρακτορία Ειδήσεων Ινών και από Πολιτική Εφημερίδα Δέσμευση. Ήδη αυτή τη στιγμή το επιτελείο του Πρωθυπουργού μετράει ψήφους για να περάσει το δημοψήφισμα των Πρεσπών. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι μιλάμε. Το δημοψήφισμα, να κάνουμε το δημοψήφισμα. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι μετράνε για 150 κιόλας ψήφους συν ένα αν χρειαστεί. Και κοιτάνε να δούνε ποιοι θα απέχουν από τη Βουλή για να έχουν λιγότερους ψήφους. Και ρωτάω, στην περίπτωση αυτή που πάνε να περάσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών εκτός του συντάγματος των ψήφων που χρειάζεται στη Βουλή, ποια ενέργεια θα κάνετε? Τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα πούμε για να ψηφίσουμε όχι. Δεύτερον, θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την δραματικότητα της συγκεκριμένης συμφωνίας. Θα παραστούμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα καλέσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουμε κάθε νόμιμη συνταγματική πρωτοβουλία. Θα βγούμε στους δρόμους, θα διαδηλώσουμε. Θα μπλοκάρουμε τη διαδικασία με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο μας παρέχει το Σύνταγμα. Και νομίζω ολοκληρώνουμε μαζί, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Σε από τον Αλφα. Κύριε Πρόεδρε. Γιατί πήρατε το μικρόφωνο από εδώ? Επειδή βγάλαμε ζωντανό. Α, οκ. Για όσα είπατε. Συγγνώμη λοιπόν. Επειδή πήραμε. Γιατί ήταν λίγο άγραπη η κίνηση αυτή. Προλάβαμε και. Ορίστε. Ήθελα να σα ρωτήσω, εσεί είπατε ότι ο γιος μου είναι τρομοκράτης. Το παραπολιτικό πολιτικά, όχι εσείς. Προλαβά και σα άκουσα ότι την προειδοποίηση σε όσου έχουν κυβερνητική θέση ότι αν ανταλλάξουν την ψήφο τους με τη θέση θα τους διαγράψετε. Με τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ο οποίος διαφωνεί, και με τον κύριο Ζουράρη, αν δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση θα τους διαγράψετε. Ο κύριος Ζουράρης μόνος του είπε ότι εγώ την δική μου θέση που κατέχω και δεν είναι κυβερνητική την δίνω από μόνος μου. Αλλά ο κύριος Ζουράρης έχει τη δική του άποψη σαν πυρήκαυση Ελλάδα και λέει: διαφωνώ και θα κάνω τα πάντα για τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά εγώ δεν μπορώ να ρίξω με δική μου ψήφο μια αριστερή κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος δεν δέχτηκε να πάρει δημόσια θέση. Έχει τη θέση του και λέει: θα παραδώσω την έδρα μου. Τι πιο έντιμο υπάρχει?
Το ίδιο είναι να λες θα παραδώσω την έδρα μου με το να λες ότι θα ανταλλάξω τη θέση μου για να γίνω υπουργός. Βέβαια θα προτιμούσα να παραδώσει την έδρα του πριν. Αλλά αν παραδώσει την έδρα του πριν, ο κ. Παξτόπουλος συγκεκριμένα, την έδρα του θα την πάρει ο κ. Κουίκ. Ο οποίος, κ. Κουίκ, προεκλογικά, στην αρχή όταν γεννηθήκαμε και ήταν εκπρόσωπος του κινήματος, μου έλεγε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ μαζί, με την αριστερά, εγώ ποτέ δεν ακουμπάω τα χέρια μου. Γιατί η Μακεδονία έκλαιγε. Με μαγνητόφωνα έβγαινε με τα μεγάλα και έκανε συνεντεύξεις. Και βγήκε στο Υπουργικό Συμβούλιο να πάρει θέση του κ. Μποζιά. Ε, τι να κάνω τώρα, εγώ δεν πάω να τα λύσω όλα τα θέματα αυτά. Λοιπόν, αρκετά. Κλείσαμε. Κλείσαμε εδώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πρόεδρε, θέλετε κάτι να πείτε? Παρακαλώ, κύριε Σταθίου. Αλλά σας πω ότι έρω το εμπάργο μου στο Sky. Ελάτε λίγο, κύριε Σταθίου. Α, πηγαίνετε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Γι' αυτό έρω το εμπάργο μου στο Sky. Παρακαλώ. Σταθείο από το Στάρ. Επιτρέψαμε να σας ρωτήσω για δύο ενδεχόμενες μελλοντικές εξελίξεις. Πρώτον, εάν παρατάφτω ο Πρωθυπουργός δεν κάνει δεκτό το αίτημά σας και διατηρήσει τα στελέχη που προέρχονται από τους ανεξάρτητους Έλληνες στην κυβέρνηση, οι οποίοι διαφωνήσουν από τη γραμμή. Αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις σας, τον ΑΝΕΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές σας με τον Πρωθυπουργό? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και δεν μπορώ να σας πω ότι θα ενθουσιαστώ ούτε θα είμαι ευτυχής. Πάντως μέχρι σήμερα με τον Πρωθυπουργό έχω μια τέτοια σχέση που τέτοια δείγματα δεν τα έχει δώσει. Πάντα η σχέση μας ήταν μέσα στα πλαίσια της ηθικής, σεβόμενος ο ένας τις διαφορές του άλλου, υπήρξε πάντα μια έντιμη σχέση όπως και ο ίδιος έχει πει και το αναγνωρίζω κι εγώ. Και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με ένα δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Σε περίπτωση, είναι πιθανό από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία κάποιου κόμματος στην επόμενη Βουλή και στην περίπτωση που ενδεχομένως πάμε όπως και το 12 και σε δίδυμες εκλογές, οι οποίες οι επόμενες φάνε με σύστημα απλής αναλογικής, ίσως όχι την καθαρή απλή αναλογική, τέλος πάντων με κάποιο σύστημα. Και επιτρέψτε μου να, εφόσον οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταφέρουν να μπουν στη Βουλή όπως έκαναν μέχρι τώρα σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Και από το ρόλο το δικό σας εξαρτηθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης είτε σε αυτή τη Βουλή είτε στην επόμενη. Ποια θα είναι η θέση σας? Η ανεξάρτητη Έλληνα θα δούμε την πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή ποια είναι. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει μια πιθανή συνεργασία και η συνεργασία αυτή τι αρχές θα έχει και τι σκοπό θα έχει. Με το ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστήκαμε γιατί συμφωνήσαμε ότι θα δουλέψουμε να βγούμε από το μνημόνιο, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Και μάλιστα είπαμε ότι εκεί που θα υπάρχουν διαφωνίες, οι διαφωνίες θα λύνονται μέσα από συζήτηση, διάλογο και ψηφοφορίες. Ξέρετε, η συνεργασία αυτή είναι υποδειγματική. Θέλω να σας διαβάσω ότι άκουσα και είδα πρωτοσέλιδα εκβίασε ο Καμένος ή εκβίασε ο Τσίπρας. Ποτέ δεν εκβίασε και ποτέ δεν εκβιάστηκα. Και είμαστε από εκείνους και ο Πρωθυπουργός και εγώ που ούτε εκβιαζόμαστε από κανέναν και ιδίως μεταξύ μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ζητήσαμε ποτέ μία θέση στο δημόσιο τομέα και να απαιτήσουμε στο μέτρο της συνεργασίας μας. Πολλές φορές, αν θέλετε, κάναμε και πίσω σε πρόσωπα για να μην δημιουργηθούν εντάσεις. Τέτοιου είδους συνεργασία υποδειγματική μακάρι να υπάρχει και στο μέλλον μεταξύ άλλων κομμάτων. Πάντως για να βάλουμε εμείς τα υποβρύχια στο πλάι και να μην τα ψάξουμε όπως κάναμε για το Βενιζέλο και την άλλη μεριά για τον Σαμαρά τις δικές του εκκρεμούσες υποθέσεις, τέτοιου είδους συμφωνίες τρόμου δεν έχουμε κάνει. Και πληροφορίστε. Λίγο για να ξεκαθαρίσει και να τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Είστε 7 αυτή τη στιγμή που συγκροτείτε την κοινοβουλευτική ομάδα. Σωστά. Το ζήτημα της διαγραφής μελών από την κοινοβουλευτική ομάδα έχει να κάνει με τους δύο υπουργούς που είναι και, που είναι και βουλευτές αυτή τη στιγμή. Για όλους άλλους δεν υπάρχει. Είναι κάποιος άλλος υπουργοποιηθεί. Ναι. Για αυτή τη στιγμή όμως που είναι βουλευτές. Δηλαδή μιλάμε για τον κύριο Κόκαλη και την κυρία Κουντουρά. Οι οποίοι δεν έχουν, προσέξτε, δεν θέλω να είμαι έτοιμος μαζί τους, έτσι. Δεν έχουν δημόσια πει κάτι, ούτε ιδιωτικά. Δεν είναι το καλύτερο από όλα ότι λείπουν. Η κυρία Κουντουρά είχε πραγματικά αποστολή και έλειπε. Το ξέρω και με είχε προειδοποιήσει. Βέβαια, ξέχασε το τηλέφωνο της στον αστυνομικό της. Ο κύριος Κόκαλης ήταν εδώ και μάλιστα το ρώτησα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα είσαι εδώ Σαββατοκύριακο, διότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Σε παρακαλώ να έχεις το τηλέφωνο σου ανοιχτό για να βρεθούν να μας πεις την άποψή σου. Δεσμεύτηκε, όπως δεσμεύτηκε σε δημοσίευμα,
ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών και για το θέμα της εμπιστοσύνης θέλει να ακούσει την κυρία Κουντουρά, μας είπε. Επειδή φαίνεται ότι δεν την έβρισε και πήγε στην Κίνα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως δεν μπορώ να σας πω κάτι δεσμευτικό. Για τους υπόλοιπους όμως είναι ελεύθεροι να πράξουν και στα δύο. Ο καθένας έχει πάρει τη θέση του. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συγγνώμη, ως χάλασα την Κυριακή. Καλό αγώνα, τέτοια. Ο κύριος Καμένος λοιπόν ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου, άνοιξε τα χαρτιά του, οι ΑΝΕΛ αποχωρούν από την κυβέρνηση, δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Εξάλλου ο κύριος Καμένος είπε ότι ήταν πάγια και σταθερή θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων, καμία λύση με χρήση του όρου Μακεδονία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ψήφιζαν ναι, τότε θα ανέτρεπε την ψυχή του κινήματος και σαφώς με πολύ βάρος στην καρδιά, όπως είπε χαρακτηριστικά, λέμε όχι και προχωράμε σε αυτή την προσπάθεια όσοι μείνουμε. Και μάλιστα έστειλε και εσωκομματικό μήνυμα, αν κάποιοι ανταλλάξουν την ψήφο τους με την κυβερνητική τους θέση, τότε θα διαγραφούν. Η Μαρίνα Παπαδάκη είναι στο τηλέφωνο. Μαρίνα, άκουσες και εσύ τη συνέντευξη τύπου, έστειλε πολλά μηνύματα ο κύριος Καμένος. Πολλά μηνύματα και προς πολλούς αποδέκτες. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Κατσίκης και η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, είναι εκείνοι που σίγουρα δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όπως προέκυψε από την συνέντευξη τύπου του Πάνου Καμένου και μετά την ανακοίνωσή του ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα αποχωρούν από την κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε ως ένα κίνημα πολιτών, ανέφερε ο Πάνος Καμένος, 200.000 μέλη στα οποία σιγά σιγά προσθέθηκαν και άλλοι. Έστειλε ένα μήνυμα ότι όσοι έφυγαν από εμάς δεν κατάφεραν να εκλεγούν ούτε δημοτικοί σύμβουλοι στη συνέχεια. Επέβαλε κομματική γραμμή ουσιαστικά στους βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αφού ανέφερε ότι θα διαγράψει από το κόμμα όποιον βουλευτή ψηφίσει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ την ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, όπως είπε, είναι πολύ βαρύτερο το παράπτωμα για εκείνους που θα αποφασίσουν να ανταλλάξουν την ψήφο τους με την καρέκλα τους και όχι να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Και Μαρίνα, μίλησε ξεκάθαρα για τον κύριο Κόκαλη και την κυρία Κουντουρά, έτσι. Μίλησε ξεκάθαρα και έστειλε και αρκετά μηνύματα και προς τους δύο. Ανέφερε ότι η κυρία Κουντουρά όλο το τελευταίο διάστημα απουσιάζει, ότι ο κύριος Κόκαλης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς τι θα κάνει. Και μάλιστα, όπως ανέφερε πριν από λίγο, ίσως πήγε στην Κίνα για να βρει την κυρία Κουντουρά. Από εκεί και πέρα ανέφερε, ζήτησε δημοψήφισμα για ακόμα μία φορά και ανέφερε ότι καλό θα ήταν μαζί με τις κάλπες των ευρωεκλογών να στήσει και μία δεύτερη κάλπη, προκειμένου να αποφασίσει ο λαός. Έκανε ένα σχόλιο και για τον κύριο Αποστολάκη, που θα είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας. Ανέφερε ευτυχής, καθώς είμαστε μαζί τα τελευταία χρόνια, όπως είπε. Ναι. Για την κυρία Κουντουρά και για τον κύριο Κόκαλη τόνισε ότι ο ίδιος τους έκανε υπουργούς και σχετικά με πρόταση μορφής, εφόσον κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία, απαντώντας τη σχετική ερώτηση, προκάλεσε ουσιαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει εδώ και να καταθέσει μια πρόταση μορφής, η οποία όμως θα συνοδεύεται με την δημόσια δέσμευση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ. Μαρίνα, περισσότερο ρεπορτάζ. Αποδεσμεύουμε να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα δελτία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, λοιπόν, Γιάννη Φασουλά. Ψήφο εμπιστοσύνης θα ζητήσει από τη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. Μαριάννα, το δρόμο των καθαρών λύσεων επιλέγει λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η καθαρή λύση είναι να πάει την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη με Πέμπτη το πιθανότερο, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Και ήταν χαρακτηριστική η τελευταία φράση του Πρωθυπουργού στη δήλωση που έκανε εδώ, έξω στο Μέγαρο Μαξίμου, ο καθένας πλέον να σταθεί στο ύψος των ευθυνών του. Αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολύ καλή συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια με τον Πάνο Καμένο. Έκανε δεχτή την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Και είπε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και όποια άλλη παραίτηση τεθεί υπόψη μου. Ανακοίνωσε
ο Αλέξης Τσίπρας ότι νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αρχηγός ΓΕΘΑ Ναύαρχος Αποστολάκης. Πληροφορίες λένε, από ό,τι άκουσα και από το ρεπορτάζ των Εξάρτητων Ελλήνων, ότι η παράδοση παραλαβή θα γίνει την Τρίτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την αποφασιστικότητά του σε ό,τι αφορά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω διεμηνήσει ότι μπροστά από τον εθνικό στόχο δεν πρόκειται να κάνω πίσω και να δηλιάσω». Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τώρα. Εμείς θα τα πούμε και στα επόμενα δελτία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επί 4 σχεδόν χρόνια είχα μια έντιμη και ειλικρινή συνεργασία με τον Πάνο Καμένο. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες και ήταν σε όλους γνωστές οι διαφορές οι ιδεολογικές με τον Πάνο Καμένο. Ωστόσο, τα 4-7 χρόνια πιστεύω ότι με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον συνεργαστήκαμε έντιμα και πετύχαμε, πιστεύω, πολλά και σημαντικά πράγματα. Καταφέραμε πάνω απ' όλα να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια. Την περιπέτεια των μνημονίων. Να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα, να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους και να ανοίξουμε τον δρόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Για όλα όσα πετύχαμε, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Καμένο για την αναντικατάστατη σημαντική συμβολή του σε όλη αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Ζήτησα από τον Πάνο Καμένο, όπως και από όλους, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Ευχαριστώ λοιπόν τον Πάνο Καμένο όχι μόνο για όλα όσα πετύχαμε μαζί αυτά τα χρόνια, αλλά και γιατί ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Σήμερα μου δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς επίσης και ότι θα ζητήσει το ίδιο να κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έκανα δεκτή την παραίτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως θα κάνω δεκτή και όποια άλλη παραίτηση τεθεί υπόψη μου. Έχω καταστήσει σαφές με τη θέση και τη στάση μου εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η βασική μου επιδίωξη μετά την έξοδο της χώρας από την μνημονιακή περιπέτεια είναι να αποκατασταθεί ο ρόλος και η θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα. Να ξανακερδίσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στα Βαλκάνια, να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα μέσα από τις συμμαχίες της αλλά και τη σταθερή πορεία της αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για μένα αυτός είναι ένας εθνικός στόχος. Έχω διαμηνήσει με απόλυτη σαφήνεια ότι μπροστά σε αυτόν τον εθνικό στόχο, ότι μπροστά στο προφανές εθνικό όφελος και στο εθνικό συμφέρον, δεν πρόκειται να κάνω πίσω, δεν πρόκειται να δηλιάσω, δεν πρόκειται να λογαριάσω ρίσκο και πολιτικό κόστος. Ο νέος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος θα ορκιστεί τις επόμενες μέρες, θα είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα από τη μεριά μου, ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσω ούτε ένα λεπτό στον ευαίσθητο τομέα της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας για τη χώρα, τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την πορεία που έχουμε χαράξει. Είναι σαφές, όπως άλλωστε το ζήτησα, οι καθαρές κουβέντες και καθαρές αποφάσεις. Όπως πορεύτηκα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα 4 χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του Πρωθυπουργού, έτσι
θα πορευτώ και τώρα. Το Σύνταγμα δίνει την δυνατότητα, όπως όλοι γνωρίζετε, μου δίνει τη δυνατότητα να αφήσω ασαφές και αμφίσιμο το αν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, η οποία στηρίζει την προσπάθειά μου για την ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου. Το έργο δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές προκλήσεις. Έχουμε την αποκατάσταση πλήρως της κανονικότητας. Έχουμε την στήριξη της κοινωνίας. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε την ενίσχυση των αδύναμων δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν το ενίκιο τους για να έχουν στέγη. Έχουμε την διευκόλυνση όλων όσων έχουν μεγάλες οφειλές και βάρη, αλλά έχουν αρχίσει πια να έχουν την δυνατότητα να αποπληρώνουν χρήσιμα νομοθετήματα, κρίσιμες παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Έχουμε μπροστά μας όμως και μεγάλες θεσμικές τομές. Τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν έχει την πολυτέλεια η χώρα να χάσει άλλα 5 χρόνια και να συνεχίσει με αυτόν τον άθλιο νόμο περί ευθύνης υπουργών και με άλλες διατάξεις που είναι χρήσιμες και σημαντικές για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Έχουμε τη μεγάλη πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους. Έλεγα λοιπόν πριν ότι το Σύνταγμα μου δίνει τη δυνατότητα να αναζητώ ad hoc πλειοψηφίες σε όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτές τις πλειοψηφίες θα τις έβρισκα. Όμως, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν πορεύτηκα εκ του ασφαλούς. Πάντοτε είμαι αυτός ο οποίος δεν δηλιάζει μπροστά σε αυτό που θεωρεί εθνικά ωφέλιμο. Για τον λόγο αυτό, έχω πάρει την απόφασή μου, έχω ενημερώσει τον Υπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, ότι θα πάμε άμεσα στη διαδικασία που το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει για την ανανέωση της εμπιστοσύνης της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην κυβέρνησή μου, προκειμένου να προχωρήσουμε με απόλυτη πλειοψηφία σε όλες αυτές τις κρίσιμες για τη χώρα και για την ελληνική κοινωνία επιλογές. Και προκειμένου η κυβέρνησή μου να ολοκληρώσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της ως τον Οκτώβρη του 2019. Ο καθένας και η καθεμιά οφείλουμε στις κρίσιμες στιγμές να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στον τόπο, απέναντι σε αυτό που πιστεύουμε βαθιά ως εθνικό συμφέρον. Πρώτος εγώ, τα μέλη της κυβέρνησής μου, αλλά βεβαίως και κάθε μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Επαναλαμβάνω ότι το Σύνταγμα μου δίνει τη δυνατότητα. Δεν το έκανα ούτε το 2015, όταν σύσσωμη αντιπολίτευση τότε με προέτρεπε να συνεχίσω χωρίς να είναι σαφές ότι έχω την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Θα ζητήσω την εμπιστοσύνη της Βουλής για να προχωρήσω μπροστά στις μεγάλες αυτές τομές που είναι απαραίτητες για τον τόπο, που θα δώσουν ανάσα προοπτική στην κοινωνία, αλλά και θα αναβαθμίσουν το διεθνή ρόλο της χώρας. Και ο καθής μπροστά στις ιστορικές του ευθύνες. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας, το οποίο είχε μεγαλύτερη διάρκεια λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Περισσότερο ρεπορτάζ θα έχουμε στο δελτίο στις 3. Προς το παρόν, γεια σας.